Γεια σε όλους. Σήμερα έχουμε μια βροχερή μέρα, ωραία. Και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να στήσετε ένα καταφύγιο κάτω από τέτοιες συνθήκες χωρίς να βραχείτε. Πάμε να δούμε πώς θα γίνει. Κοιτάξτε λίγο την κατάσταση εδώ, είναι όλα είναι μουσκεμα. Αλλά θα είναι ωραία. Όπως βλέπετε, εδώ περπατάμε σε ένα μέρος το οποίο είναι ανοιχτό. Και καλά θα ήταν να βρούμε ένα μέρος σαν αυτό, ας πούμε, εκεί. Να μπούμε μέσα για να προστατευόμαστε όσο γίνεται και από τα δέντρα. Πάμε να δούμε. Εν τω μεταξύ, πολλοί θα ρωτήσετε για ποιο λόγο φοράω καπέλο ενώ βρέχει. Το καπέλο συνήθως το φοράμε στον ήλιο. Ναι, έχετε ένα δίκιο. Αλλά σκεφτείτε ότι η θερμοκρασία τώρα εδώ είναι 6 με 7 βαθμούς. 6 με 7 βαθμούς πάνω από το 0. Και όταν βρέχει και δεν φοράω καπέλο, όλη η βροχή έρχεται στο πρόσωπό μου και στα μάτια μου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πρώτον να παγώνει το πρόσωπό μου, και δεύτερον να μην βλέπω. Να είμαι συνέχεια, να ανοιγοκλείω τα μάτια συνέχεια. Οπότε το καπέλο είναι μια καλή προστασία από τη βροχή κιόλας. Εδώ μέσα μου αρέσει. Και νομίζω ότι κάτι θα βρούμε εδώ πέρα. Θα βρούμε ένα ίσιο μέρος. Ουάου. Ουάου. Αυτό εδώ το μέρος, ας πούμε, εδώ κάτω, μου αρέσει πάρα πολύ. Και φαίνεται και πολύ μαλακό. Αλλά θέλει πάρα πολύ καθάρισμα. Οπότε πάω για κάτι καλύτερο. Βρήκα ένα μέρος εδώ. Και αυτό θέλει λίγο καθάρισμα, αλλά εντάξει, αυτό θέλει λιγότερο. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε πρώτα είναι να βγάλουμε τα πράγματά μας και να τα αφήσουμε κάπου, αλλά να τα προστατεύουμε από το έδαφος. Ο σάκος μας είναι ήδη αδιάβροχος, αλλά κάποιος μπορεί να μην έχει αδιάβροχο σάκο, οπότε θα χρησιμοποιήσω ήδη το νάιλον που έχω στο σάκο μου για να προστατέψω το σάκο μου.
Οπότε τώρα έχουμε την ισχύα μας, χέρια ελεύθερα, χωρίς βάρος, να ξεκινήσουμε. Εν τω μεταξύ εδώ έχουμε και ωραία θέα και έχουμε και καθαρό νερό κάτω. Ρίξτε μια ματιά. Ωραία δουλειά. Όπως είδατε έχουμε ένα νάιλον για να το απλώσουμε κάτω και ένα νάιλον που θα χρησιμοποιήσουμε για πάνω. Εδώ έχω δύο πεντάμετρα. Αλλά το ένα φτάνει. Νόμιζα.
Ο μουσαμάς μας είναι 2x3. Αφήσω τα πράγματά μου σε αυτό το μουσαμά, στο νάιλον, μέχρι να στήσω το μουσαμά και μετά θα τα βάλω όλα από κάτω. Αυτό μπορώ να τα αφήσω. Σκόσω λίγο πιο ψηλά. Να μου φαίνεται λίγο χαμηλά. Κάνω ένα τικ πιο πάνω. Προσέξτε να μην πατάτε το πόντο. Τώρα νομίζω στο ύψος είμαστε καλά. Ναι, είμαστε πολύ καλά. Τώρα αυτό που θα κάνουμε στη συνέχεια είναι να σφίξουμε λίγο ακόμα για να τεντώσει καλά το σκηνί. Θέλουμε να σταθεροποιήσουμε τον άλλον από πίσω.
Οπότε ψάχνουμε μασαλάκια. Χρησιμοποιήσω αυτά εδώ. Εδώ έχουμε λοιπόν το πίσω μέρος του καταφυγίου μας. Εδώ θα βάλουμε και αυτό. Αυτά έχουν αυτό το πλαστικό εδώ. Βολεύει πάρα πολύ για τους γάντους και είναι γρήγορη δουλειά. Και κρατάνε τους γάντους πέρα. Τι χρειαζόμαστε για να τελειώσουμε την μπροστά μεριά? Ή σταθερά σημεία όπως δέντρα ή πασαλάκια. Εγώ νομίζω πως και από τις δύο μεριές θα χρησιμοποιήσω δέντρα, γιατί έχει πολλούς κορμούς πεσμένους κάτω. Ας πάρω σχοινή. Θα πάρω να τα έχω όλα μαζί μου για να μην σκεπάζω και ξεσκεπάζω το σάκο συνέχεια. Τώρα, μέχρι εκεί χρειάζομαι 2 μέτρα, ας πούμε. Αυτό μπορεί να μου φτάνει. Τα άλλα στην τσέπη. Εδώ κάνω ένα απλό κόμπο. Εύκολο για να μπορώ να το γίνω μετά. Όπως τα παπούτσια μου. Θα κρατάω. Θα κρατάω μέχρι εδώ κάτω. Εδώ έχει ένα κομμένο κόμπο. Σπασμένο, σάπιο, δεν ξέρω. Αλλά είναι πολύ βάρης. Οπότε μπορεί να μου σταθεροποιήσει από αυτή τη μεριά το νάιλον. Θα το πιάσω από την πάνω μεριά για να είναι λίγο πιο σηκωμένο. Εδώ κάνω ένα κούμπο.
να σφίξω. Εδώ πώς έχουμε τα κλαδιά, γιατί... Μπορεί να κόψω το πόντζο. Είναι έτοιμο. Θα αυτό και από εδώ μεριά. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε και αυτό μεριά. Θα δούμε για ίσως θα μπορούσα να το δώσω και εδώ στο δέντρο κάπου. Και αυτό θα κάνουμε άλλο. Αυτό που θέλω είναι να τσουλάει το νερό και το νερό θα τσουλάει. Λοιπόν, εγώ έχω τα σκηνιά μου και έχω εδώ το μικρό κομματάκι. Θα πρέπει να είναι όλα αδύνατρα. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα μάτια μας από αυτά τα κομμαράκια. Όπως είδατε αυτό ήταν μπροστά στο πρόσωπό μου τώρα. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Έχω και 2 μέτρα σκηνάκι, 1 μέτρο σκηνάκι να δέσω κάτι άλλο. Τώρα όπου είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ας το πάμε λίγο να το δούμε από πιο κοντά. Κοιτάξτε πως είναι από κάτω. Έχω χώρο εδώ πέρα για να κοιμηθώ και έχω και χώρο για τα πράγματά μου. Οπότε νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ καλά. Τώρα ας δούμε πως στείλουμε τα πράγματα από κάτω. Όχι. Αρχίζει να βρέχει πιο δυνατά. Νομίζω στην κατάλληλη στιγμή. Θα κάνω τώρα λοιπόν είναι να πάρω τα πράγματα μου έτσι όπως είναι και να τα βάλω κάτω. Πένα. Τέλεια. 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 Τώρα μπορώ σιγά σιγά να αρχίσω να στείνω το κρεβάτι μου. Τώρα ας πάρουμε την κάμερα εδώ μέσα. Σας λέω ότι είναι πολύ ωραία. Και τα εργαλεία εδώ μέσα.
Α, εδώ το δεντράκι έχει και έτοιμη βάση για την κάμερα. Ναι. Εδώ είναι μια χαρά. Το κορδόνι να μην. Να είναι μπροστά μας. Ας φύγει από εδώ. Τώρα, τι έχω για κάτω από το... για κάτω από το καταφύγιο μου. Πρώτα απ' όλα έχω μία αιώρα. Θα μου πείτε γιατί αιώρα. Θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Γιατί η συγκεκριμένη αιώρα είναι μία αιώρα η οποία έχει και διχτάκι από πάνω. Έχει ένα δίχτυ το οποίο είναι για έντομα. Το οποίο είναι για έντομα. Κατά την άποψή μου δεν είναι μόνο για τα έντομα. Είναι ένα δίχτυ το οποίο κάνει το καταφύγιο σου λίγο πιο... λίγο πιο ασφαλές, να το πω. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι δεν μου είναι και πολύ... δεν βρίσκω πάρα πολύ ωραίο το να ξυπνήσω το βράδυ και να ψάχνω τι περπατάει μέσα στο sleeping bag μου. Οπότε, χρησιμοποιώντας αυτό το φυτάκι, γλιτώνω από αυτή την πιθανή έτσι εκδοχή. Τώρα, το τσεκουράκι μου μπορώ να το αφήσω εκεί πάνω. Μετά, τι έχω να βάλω μέσα στην αιώρα μου. Το πρώτο και το πιο σημαντικό που θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα, ένα αντικείμενο που καλό θα ήταν να έχουμε πάντα μαζί μας όταν πάμε στο βουνό, όταν θέλουμε να κατασκηνώσουμε στο βουνό, είναι ένα υπόστρωμα. Θα σας δείξω αμέσως τι εννοώ. Λοιπόν, το υπόστρωμα είναι εδώ. Α, εδώ έχω τα ρουχαλάκια μου για μετά. Μωρο μάντιλα. Αυτό είναι αυτό που εννοώ. Αυτό είναι ένα υπόστρωμα το οποίο είναι αντανακλαστικό υπόστρωμα, το οποίο αντανακλά τη θερμότητα του σώματός σου και δεν την αφήνει να φύγει προς το έδαφος. Δεν είναι καθόλου ακριβά. Δεν είναι καθόλου ακριβά και κάνουν απίστευτη δουλειά. Δοκιμασμένο σε χαζές συνθήκες. Αυτό λοιπόν θα το απλώσω μέσα στην ώρα. Εδώ είμαστε. Τώρα αυτό που θέλω είναι το στρώμα μου. Τώρα με ποια σειρά θα τα στήσετε αυτά, καλά είναι να τα δοκιμάσετε μόνοι σας. Γιατί πρέπει να δείτε κιόλας
πώς βολεύει για να μην γλιστράνε τα υλικά μεταξύ τους. Γιατί, ας πούμε, αυτό το υλικό έχει από κάτω αυτό το αντιολισθητικό υλικό, το οποίο δεν γλιστράει. Οπότε βολεύει για οπουδήποτε. Το στρώμα απ' την άλλη το συγκεκριμένο στρώμα έχει ένα ειδικό υλικό από κάτω για να κάνεις πατινάζ. Ας το φουσκώσουμε. Είναι ακόμα έτοιμο. Ας το απλώσουμε λίγο. Και κλείνουμε τη μία βαλβίδα και αφήνουμε την αντεπίστροφη. Από εδώ φυσάμε, αλλά δεν επιτρέπεται να βγει ο αέρας έξω. Μπορούμε να βάλουμε αέρα μέσα, αλλά να μην... δεν επιτρέπεται να βγει έξω. Τώρα, εφόσον το φουσκώσαμε, το γυρίζουμε μία ανάποδα για να μην έχουμε τη βαλίδα στο κεφάλι μας. Και έχουμε και το στρωματάκι μας μέσα. Προσέχουμε, πάρα πολύ σημαντικό, να μην χάνουμε τα υλικά μας στο βουνό. Εγώ είμαι πολύ επιρρεπής σε αυτό. Οπότε, μέσα. Στη θέση του. Για να ξέρω πού είναι. Για ώρα, στην ώρα δεν έχει κάτι. Τώρα, τι άλλο έχω εδώ μέσα. Υλικό για την GoPro. Τα αφήνουμε εδώ πέρα, δεν το χρειαζόμαστε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι ο υπνόσακος. Και βασικά δεν τα χρειάζομαι αυτά εδώ μέσα. Σε κάποιο άλλο βίντεο θα σας αναλύσω και την επιλογή μου για τον υπνόσακο. Ωου, oh, έχουμε βροχούλα. Τέλεια. Την κατάλληλη στιγμή. Την κατάλληλη στιγμή ξεκινάει. Την κατάλληλη στιγμή ξεκινάει να ρίχνει. Αυτό εδώ είναι ένας νομίζω αμερικανικός πνόσακος. Είναι ένα σύστημα ύπνου το οποίο αποτελείται από ένα... ας τα δείξουμε. Σήμερα δεν τα έχω όλα μαζί μου γιατί δεν έχει και πολύ κρύο. Όπως είπα έχει 6 με 7 βαθμούς. Οπότε δεν έχουμε θερμοκρασίες extreme. Δεν έχουμε θερμοκρασίες extreme. Οκ. Okay. Δεν έχει ζέστη, αλλά δεν θα παγώσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να παγώσουμε. Και έχω πάρει από το σύστημα, από το σύστημα ύπνου, μόνο το εξωτερικό, θα σας το δείξω αμέσως, και το
το ένα κομμάτι του το οποίο είναι για συνθήκες, νομίζω μέχρι, πρέπει να το διαβάσω. Όπως βλέπετε αυτό είναι ένα γκόρτεξ εξωτερικό, το έξω του. Με αυτό το υλικό μπορείς να κοιμηθείς έξω. Έξω, όταν λέω έξω, να το στήσεις στα χόρτα και να κοιμηθείς. Είναι αντιδυναμικό και αδιάβροχο. Τρώω τα μαλλιά μου. Αλλά εγώ δεν το κάνω ποτέ αυτό γιατί φοβάμαι να μην το χαλάσω. Η αλήθεια είναι αυτή. Φοβάμαι να μην το τρυπήσω, να μην το χαλάσω. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ σήμερα έχω δύο κομμάτια. Είναι το Cortex, το BB Bag, και είναι και το ελαφρύ sleeve bag, ας πούμε, του συστήματος αυτού. Αυτό το σύστημα είναι μέχρι 30 Fahrenheit. Πρέπει να είναι γύρω στους 0. Θα το αναλύσουμε καλύτερα σε άλλο βιντεάκι. Τον υπνόθακο. Τρώω τα μαλλιά μου. Αυτό θα μπει πάνω στο στρώμα τώρα. Και εννοείται μέσα στην ώρα. Τώρα, για να σας δώσω να καταλάβετε από τι προστατευόμαστε τώρα εδώ, πόσα στρώματα προστασίας έχουμε, θα σας δείξω λίγο τι έχουμε. Καταρχήν, τέρμα κάτω, έχουμε ένα κομμάτι χοντρό νάιλον, okay, από το οποίο δεν περνάει υγρασία και είναι σχετικά δύσκολο να τρυπήσει. Από πάνω είναι η ώρα μας. Πιο πάνω έχουμε το υπόστρωμα με το αντανακλαστικό υλικό. Πιο πάνω έχουμε το στρώμα, το φουσκωτό. Και πιο πάνω έχουμε το σύστημα ύπνου. Τώρα θα αράξω λίγο εδώ. Αλλά θα βγάλω πόρτα το πόντζο μου. Γιατί νομίζω ότι ζεστάθηκα. Νομίζω ότι ζεστάθηκα. Είναι ωραία. Είναι τέλεια. Έχω θέα απίστευτη. Θέλω τώρα να σας δείξω. Λοιπόν, αυτό είναι το καταφύγιο μου για σήμερα. Αυτά είναι αυτά που βλέπω γύρω γύρω. Είναι απίστευτα. Είναι απίστευτα. Και τώρα έχω φέρει μαζί μου από το σπίτι. Ναι. Κάπου εδώ πρέπει να είναι αυτό. Έτοιμη δόση καφέ. Καφέ και ζάχαρη. Θα φτιάξω ένα καφεδάκι να πιω. Πάω να πάρω λίγο νερό από το ριάκι.
Λοιπόν, και κάτι ακόμα που θα ήθελα να διορθώσω πριν μπω μέσα είναι το διχτάκι. Το διχτάκι της ώρας δεν το θέλω να είναι έτσι. Δεν θέλω να με ακουμπάει στο πρόσωπο, ας πούμε. Δεν έχω πρόβλημα, αλλά ας πούμε ότι δεν το θέλω. Τι μπορώ να κάνω? Εδώ πάνω έχω ήδη το πορτοκαλί σκηνή που έχω δέσει στα δέντρα σαν βάση. Παίρνω ένα κομματάκι σκηνή. Εδώ, όπως βλέπετε, η ώρα έχει δικές της φιλιές. Παίρνω από τη μία φιλιά και από την άλλη το σκηνή και μπορώ να το δέσω όπου θέλω πάνω στο πορτοκαλί μου σκηνή. Ακόμα και ένα απλό κόμπαμα κάνουμε και το σφίξουμε λίγο, θα μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Ναι. Η αιώρα δεν θα έχει πίεση, δεν δίνει πίεση. Αυτό που έχω κάνει εδώ είναι το εξής. Έχω δέσει στο πορτοκαλί σκηνή, το άσπρο σκηνή, και όπως βλέπετε μπορώ να το μεταφέρω αριστερά και δεξιά. Είναι αρκετά σφιχτό. Τώρα, θέλω από εκείνη τη μεριά να τεντώσω για να σηκωθεί η ώρα. Παίρνω και από εδώ το σκηνή, από την άλλη θηλιά. Το φέρνουμε πάνω εδώ. Και την ίδια μέθοδο το χρησιμοποιώ και εδώ. Θα κάνω ένα κόμπο. Θα το σφίξω καλά για να μπορώ να το μεταφέρω και να μην φεύγει από τη θέση του. Και είμαι έτοιμος. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να μπούμε μέσα. Και κάτι που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι καλό είναι να μην μπαίνουμε ποτέ στο sleeping bag με τα ρούχα που φορούσαμε όλη την ημέρα. Εκτός από λόγους υγιεινής, ένας ακόμα λόγος είναι ότι έχουμε υδρώσει, έχουμε περπατήσει, έχουμε δουλέψει, μπορούμε να έχουμε κόψει ξύλα, έχουμε στήσει το καταφύγιό μας και έχουμε υδρώσει σε αυτά τα ρούχα. Εάν μπούμε με αυτά τα ρούχα στο sleeping bag, το πιο πιθανό είναι να παγώσουμε το βράδυ. Οπότε κουβαλάμε μαζί μας μία αλαξιά στεγνά ρούχα και τα αλλάζουμε και μπαίνουμε μέσα. Τώρα πολλοί θα μου πείτε πώς να αλλάξω, πώς να βγάλω τα ρούχα μου σε αυτόν τον καιρό. Είναι καλύτερα να βγάλουμε τα ρούχα μας σε αυτόν τον καιρό, να αλλάξουμε, να φορέσουμε στεγνά και να μπούμε στο sleeping bag μας, παρά να παγώσουμε το βράδυ. Και κάτι άλλο, σε αυτή τη διαδικασία, όταν βγάλουμε τα ρούχα μας και φορέσουμε στεγνά, επειδή θα κρυώσουμε, γίνεται κυκλοφορία του αίματος και μόλις μπούμε μέσα στο sleeping bag θα ζεσταθούμε αμέσως. Να σας δείξω τι έχω μαζί μου. Δεν έχω κάτι εξειδικευμένο. Αυτό που έχω είναι, οπωσδήποτε, ένα ζευγάρι κάλτσες, βαμακερές. Ένα t-shirt, ένα κοντομάνικο, βαμβακερό. Και τις πιτζαμούλες μου από το σπίτι. Και αυτές βαμβακερές. Ωραία, ένα ζευγάρι πιτζαμούλας. Όπως βλέπετε δεν έχω ούτε ισοθερμικά, ούτε extreme εξοπλισμό. Αυτό που θέλω προσωπικά εγώ είναι, και το πώς το βλέπει ο καθένας, αλλά αυτό που θέλω προσωπικά εγώ είναι να μπω μέσα στο sleeping bag μου και να έχω την άνεσή μου, να είμαι άνετος. Δεν θέλω να είμαι στριμωγμένος και σφιχτά όλα κτλ. Θέλω να είμαι άνετος. Κάτι που πρέπει να έχουμε επίσης μαζί μας είναι μια σακούλα για τα παπούτσια μας. Δεν αφήνουμε τα παπούτσια μας έξω.
Πρώτα απ' όλα γιατί από την υγρασία θα γίνουν μουσκεμα μέσα. Και δεύτερον, γιατί το πρωί που θα ξυπνήσουμε μπορεί να βρούμε κάτι μέσα. Μπορεί να βρούμε κανένα ζωάκι μέσα. Και αυτό δεν το θέλουμε. Έρχομαι σε λίγο. Λοιπόν, έχω βάλει τις πιτζαμούλες μου και είμαι έτοιμος να μπω μέσα. Ήδη νιώθω ότι έχω ζεσταθεί από την ταχύτητα που έχω για να ντυθώ γρήγορα. Για να δούμε. Εν τω μεταξύ, κάτι πρόχειρο που θέλω να έχω μαζί μου, να έχω δίπλα μου, είναι ένας φακός και το νερό μου. Οπότε τώρα θα μπω μέσα, να στριχνήσω και αυτά που τα κατέβασα για να είναι πιο άνοιτος. Είναι πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα αυτό που κάνω είναι να κλείσω την ώρα μέχρι ένα σημείο ώστε να μπορώ να τη φτάνω όταν είμαι μέσα στο sleep band και μετά το sleep bank. Αι, αι, αι. Είναι πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Βγείτε έξω. Βγείτε έξω και ζήστε το. Εδώ έχω και το μαξιλαράκι μου. Όπως βλέπετε το στρώμα έχει δικό του μαξιλαράκι. Αυτό που πρέπει να κάνω είναι να πάω λίγο πιο πάνω. Θα πάω. Και όπως βλέπετε το sleepy bank, το sleepy bank έχει και κουκούλα, οπότε μπορώ να βάλω το κεφάλι μου εκεί μέσα και να είμαι καλυμμένος τέρμα. Εάν δεν θέλω να έχω το κεφάλι μου μέσα στο sleepy bank, αφήνω ένα κομμάτι του sleepy bank ανοιχτό ώστε να μπορώ να είμαι άνετος με τις ανάσεις. Κλείνω την ώρα. Είναι πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία. Και εδώ. Τέλεια. Τέλεια. Αμάν, είναι πολύ ωραία. Αμάν. Και ο ήχος της βροχής είναι απίστευτος. Έχω ήδη αρχίσει να καταλαβαίνω τη θερμότητα που βγάζει το σώμα μου μέσα στο sleep bank. Και αυτός μία ωραία αίσθηση επίσης είναι ότι το σώμα μου είναι ζεστό, όχι ακόμα εντελώς, αλλά καταλαβαίνω ότι έχει ξεκινήσει να ζεσταίνεται και ταυτόχρονα αναπνέω εντελώς καθαρό αέρα, καθαρό και φρέσκο αέρα. Αυτό είναι τέλειο συνέστημα. Βγείτε εκεί έξω και περάστε όμορφα. Βγείτε εκεί έξω.
Εάν σας άρεσε το βίντεο ή μάθατε κάτι από το βίντεο, παρακαλώ κοινοποιήστε, να το μάθουν και άλλοι άνθρωποι, να το δουν και άλλοι άνθρωποι. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε νέα βίντεο συνέχεια, να βλέπετε τα νέα μας βίντεο συνέχεια. Και εάν θέλετε, γράψτε στα σχόλια ιδέες για πιθανά βίντεο που θα θέλετε να δείτε στο μέλλον από την ομάδα του Outdoors University. Να περνάτε όμορφα εκεί έξω.